And that's where I cut her open when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting. I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh. You beat her to death with what? A sledgehammer. We are all evil in some form or another. Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman. 29 Ιουλίου 1995 και βρισκόμαστε στον παραμπού του Wisconsin στην Αμερική. Το σκοτάδι έχει γεμίσει το μικρό βρώμικο δωμάτιο. Παρά το γεγονός ότι το μισοσβησμένο φωτιστικό στο κομωδίνο προσπαθεί μάταια να διώξει τη νύχτα. Ο αέρας μυρίζει χαλασμένα φαγητά, μία πνιγυρή σάπια οσμή που τρυπάει τα μάτια του. Κάθε κίνηση του σώματός του στέλνει κύματα πόνου σε όλη του την ύπαρξη. Με τα χείλη σφιγμένα προσπαθεί να μην ουρλιάξει, ενώ η μεταλλική γεύση του αίματος γεμίζει τον ουρανίσκο του. Κοιτάζει τα πόδια του και τα νιώθει ξένα, μακριά από αυτόν, σαν κομμάτια που δεν του ανήκουν πια. Εικόνες μιας αγριότητας που δεν μπορεί να κατανοήσει. Ξαφνικά ακούει βήματα στο σπίτι. Ο Τζο μιλάει, αλλά δεν ακούγεται καμία απάντηση. Άρα υπάρχει κάπου ένα τηλέφωνο που δουλεύει, σκέφτεται. Λίγο αργότερα η πόρτα κλείνει και ακούγεται το αμάξι του Τζο να ξεκινάει. Τώρα, μόνο τώρα, μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει. Κοιτάζει γύρω του, το σώμα του, τα διαλυμένα πόδια του και με σφιγμένα τα δόντια πετάγεται από το κρεβάτι στο πάτωμα. Αν έπεφτε πάνω σε καρφιά, ίσως να πονούσε λιγότερο. Με τα χέρια του σέρνει το κορμί του προς τις σκάλες, μονολογώντας συνεχώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Στην κορυφή της σκάλας κοντοστέκεται για μία στιγμή. Το έχει ξανακάνει, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή. Με μία βαθιά ανάσα κλείνει τα μάτια του και πέφτει, με το σώμα του να χτυπάει τα σκαλιά σαν κούφια ξύλα. Η πτώση ήταν τόσο σφοδρή που αμέσως όλα σκοτίνιασαν. Μόλις συνέλθει θα συρθεί μέσα από το σαλόνι και θα φτάσει στην κουζίνα. Οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν ξανά και λιποθυμάει στο πάτωμα. Και τότε η εξώπορτα ανοίγει. Ο Τζο και μία κοπέλα. Ακούει τα βήματά τους στο σαλόνι. Ακούει τα γέλια, τα φιλιά. Δεν τολμά να κουνηθεί, φοβούμενος θα το καταλάβουν. Λίγο αργότερα η πόρτα ανοίγει και η κοπέλα φεύγει. Ο Τζο κατευθύνεται προς την κουζίνα. Τα μάτια του Θαντ γουρλώνουν. Ερχόταν. Θα τον έβρισκε. Το τέλος του πλησίαζε. Αργά, βήμα-βήμα. Το καλοκαίρι του 1995, ο 13χρονος Θαντέους Φίλιπς, ή αλλιώς Θαντ, είχε μόλις μετακομίσει με την οικογένειά του στην ήσυχη πόλη Μπαραμπού του Wisconsin, ένα μέρος που έμοιαζε ιδανικό για μια νέα αρχή. Μικρό, φιλόξενο, με τις γειτονιές του λουσμένες στο φως της επαρχίας. Ο Θαντ προσπαθούσε να εγκληματιστεί, να μάθει τα κατατόπια,
να γνωρίσει συμμαθητές, να κάνει νέες φιλίες. Το βράδυ της 29ης Ιουλίου, η οικογένεια Φίλιπς απίλαυσε το πρώτο τους δείπνο στην καινούρια τους πόλη. Επιστρέφοντας σπίτι, χαλάρωσαν στους καναπέδες του σαλονιού για να δουν ταινία. Η νύχτα κύλησε ήσυχα. Οι γονείς εξαντλημένοι πήγαν για ύπνο, αφήνοντας τον Θαντ και την μικρή του αδερφή να συνεχίσουν να βλέπουν τηλεόραση. Ο νεαρός αποκοιμήθηκε στον καναπέ, χωμένος στα μαξιλάρια, ενώ η αδερφή του ανέβηκε στο δωμάτιό της. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα, όταν ένιωσε δύο χέρια να τον σηκώνουν απαλά. Ζαλισμένος, μισάνοιξε τα μάτια του και για μια στιγμή πίστεψε πως ήταν ο πατέρας του που τον μετέφερε στο κρεβάτι του, κάτι που έκανε συχνά. Αλλά καθώς ξυπνούσε, είδε ένα πρόσωπο που δεν αναγνώριζε. Ένα μεγαλύτερο αγόρι τον κουβαλούσε προς την έξοδο. Ήταν ο 17χρονος Τζο Κλάρκ, ένα ντόπιο παιδί από την γειτονιά. Ο Τζο φαινόταν ήρεμος, φιλικός. «Μπορείς να με βοηθήσεις, το αυτοκίνητό μου δεν παίρνει μπροστά», του είπε με ένα χαμόγελο. Ο Θαντ, ακόμα αποπροσανατολισμένος, δεν αντέδρασε. Υπέθεσε πως, για να βρισκόταν εκεί ο Τζο, οι γονείς του θα τον γνώριζαν. Έτσι τον ακολούθησε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Περπάτησαν περίπου 700 μέτρα μέσα στη νύχτα, ώσπου έφτασαν σε ένα ετοιμόρροπο σπίτι. Τα φώτα του ήταν σβηστά, τα παράθυρα σκονισμένα, η πρόσωψη έτοιμη να καταρρεύσει. Ο Τζο δεν μίλησε ξανά για το αυτοκίνητο. Αντίθετα, του είχε πει ότι είχε κανονίσει ένα πάρτι και πως θα έρθουν παιδιά από το σχολείο. Ο Θαντ άκουσε ονόματα που του φάνηκαν οικεία και σκέφτηκε πως ίσως αυτή ήταν η ευκαιρία του να κάνει νέους φίλους. Όταν όμως η πόρτα έκλεισε πίσω του, η μοίρα του σφραγίστηκε. Μέσα στο σπίτι όλα ήταν σκοτεινά και βρώμικα. Σάπια φαγητά, μουχλιασμένα πιάτα σωριασμένα στους πάγκους, ρούχα πεταμένα σε κάθε γωνία. Ο Θαντ ένιωσε ένα ρίγος, αλλά η φιλική στάση του Τζο τον καθησύχασε. «Θες να δεις την συλλογή μου από μινιατούρες αυτοκινήτων?» τον ρώτησε ο Τζο, δείχνοντας προς τις σκάλες. Ο Θαντ τον ακολούθησε στον πάνω όροφο, όπου ο Τζο του έδειξε μία σειρά από μινιατούρες και κάρτες baseball. Μιλούσαν χαλαρά για ομάδες και παίκτες. Όταν ξαφνικά το βλέμμα του Τζο σκοτίνιασε. Μια σκιά πέρασε από τα μάτια του και πριν ο Θαντ καταλάβει τι συνέβαινε, ο Τζο τον άρπαξε και τον πέταξε στο πάτωμα. Με τα χέρια του άρπαξε τον δεξιό αστράγαλο του Θαντ με δύναμη. Προτού καν προλάβει ο Θαντ να ψηλήσει κάτι, ο Τζο με μια απόκοσμη αποφασιστικότητα γύρισε τον αστράγαλο του Θαντ. Το κόκαλο γύρισε πέρα από τα φυσικά του όρια 180 μοίρες με έναν θόρυβο που ήταν τρομακτικό. Κρακ, κρακ, κρακ. Ο Θαντ ούρλιαξε. Μία κραυγή τόσο έντονη που έμοιαζε να βγαίνει από την ίδια την ψυχή του. Ο πόνος τον τύφλωσε και το μυαλό του πάλευε να κατανοήσει τι συνέβαινε. Ο Τζο όμως χαμογελούσε. Φαινόταν ήρεμος, σχεδόν ευτυχισμένος. «Μου αρέσει ο ήχος των οστών που σπάνε», είπε απλά. Ο Θαντ, γεμάτος αδρεναλίνη,
κατάφερε να σηκωθεί και με το σπασμένο του πόδι πήδηξε από το κρεβάτι. Παραπατώντας κατέβηκε τις σκάλες. Κάθε βήμα ένας ξεχωριστός εφιάλτης. Ο πόνος ήταν αφόρητος, αλλά η ανάγκη για επιβίωση τον έκανε να προχωρήσει. Κατάφερε να φτάσει στην κουζίνα. Ένα βήμα μακριά από την ελευθερία. Αλλά ο Τζο ήταν πιο γρήγορος. Τον άρπαξε από πίσω και τον έσυρε στον καναπέ. Με ένα διεστραμμένο χαμόγελο άρπαξε το δεξί του πόδι. «Θες να παίξουμε κι άλλο?» τον ρώτησε σχεδόν περιπεκτικά. Με όλη του την δύναμη έσπρωξε το πόδι του Θαντ προς τα πάνω, κάμπτοντάς το πέρα από τα όρια του. Το κόκαλο του μυρού έσπασε με έναν τρομακτικό θόρυβο. Έναν ήχο που γέμισε το δωμάτιο σαν κραυγή από την άβυσσο. Ο Θαντ έπεσε πίσω, ανίκανος να μιλήσει, ανίκανος να φωνάξει, ούτε καν μπορούσε να αντιδράσει. Ο πόνος ήταν υπερβολικός για να τον κατανοήσει. Ο Τζο, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα, στάθηκε από πάνω του χαμογελώντας. «Και τώρα, τι λες να δούμε λίγο τηλεόραση?» Όταν ο Τζο ηρέμησε, ο Θαντ, που μεταβίας κρατιόταν να μην λιποθυμήσει από τον πόνο, τον ρώτησε γιατί. Η απάντηση του Τζο ήταν τόσο απλή, αλλά απίστευτα τρομακτική. «Μου αρέσει ο ήχος των οστών που σπάνε». Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ο Τζο άνοιξε την τηλεόραση και άρχισε να μιλάει για baseball, σαν να συζητούσε με έναν παλιό του φίλο. Ο Θαντ σκέφτηκε ότι αυτή ίσως ήταν η ευκαιρία του. Τώρα που είχε ηρεμήσει, ίσως μπορούσε να ζητήσει βοήθεια. «Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο, να καλέσω τους γονείς μου. Θα ανησυχούν», ρώτησε με τη φωνή του να τρέμει. Προς έκπληξή του, ο Τζο δέχτηκε και του έδωσε το τηλέφωνο. Ο Θαντ άρχισε να σχηματίζει τον αριθμό, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ακουγόταν ο τόνος κλήσης. Σήκωσε το βλέμμα του και είδε ότι ο Τζο κρατούσε στα χέρια του το κομμένο καλώδιο του τηλεφώνου. Ο 17χρονος ξέσπασε σε έντονα γέλια, όσο η καρδιά του Θαντ βυθιζόταν. Κατάλαβε. Δεν θα τον άφηνε ποτέ να φύγει. Ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, ο Τζο έγινε και πάλι έξαλλος. Άρπαξε τον Θαντ και τον ανέβασε με το ζόρι στο δωμάτιο. Τον πέταξε πάνω στο βρώμικο κρεβάτι και αυτή τη φορά έπιασε το αριστερό του πόδι. Τα χέρια του Τζο έστριβαν τον αστράγαλο με μια τρομακτική δύναμη. Κρακ, 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 μέχρι που το κόκαλο έσπασε. Ο Θαντ, απεγνωσμένος, προσπάθησε να αμυνθεί. Με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, χτύπησε τον Τζο στην πλάτη. Αλλά ο 17χρονος δεν πτωήθηκε. «Αν δεν σταματήσεις, θα σου σπάσω την πλάτη», του είπε με απόκοσμη ψυχραιμία. Ο Θαντ σταμάτησε, ξάπλωσε και απλώς υπέμεινε τον πόνο. Η αδρεναλίνη είχε κατακλείσει το σώμα του και το μόνο που τον έσωζε ήταν το σοκ. Ο οργανισμός του είχε περάσει σε κατάσταση επιβίωσης. Άκουγε τα κόκαλά του να σπάνε, αλλά δεν νιώθε τον πόνο. Το σώμα του, σαν να ήξερε πως η ζωή του κρεμόταν από μία κλωστή, έκανε ό,τι μπορούσε για να τον κρατήσει ζωντανό. Ο Τζο, από την άλλη, απολάμβανε την διαδικασία.
έσπαγε αργά ένα-ένα τα κόκαλα του Θαντ και μετά με έναν ανατριχιαστικό τρόπο έφτιαχνε αυτοσχέδιους επιδέσμους και αυτοσχέδιους νάρθηκες. Είχε μία μανία. Σε δύο μεγάλα συρτάρια κρατούσε προσεκτικά διπλωμένες, πεντακάθαρες και σιδερωμένες λευκές βαμβακερές κάλτσες. Ήταν το μόνο σημείο του σπιτιού που ήταν τακτοποιημένο. Μια παράδοξη αντίθεση με το υπόλοιπο χάος. Με τις κάλτσες αυτές τύλιγε τα τραυματισμένα πόδια του Θαντ, δημιουργώντας υποτυπώδεις επιδέσμους. Χρησιμοποιούσε αυτοσχέδιους νάρθηκες για να κρατήσει τα άκρα του σταθερά. Στην συνέχεια τον έπεισε να περπατήσει, παρά τον αβάσταχτο πόνο. Ο Θαντ προχωρούσε με δυσκολία. Η κάθε κίνηση ήταν βασανιστική, αλλά δεν θα έδινε στον Τζο την ικανοποίηση να τον δει να κλαίει. Πίσω στο σπίτι των Φίλιπς, οι γονείς του Θαντ, μόλις ξύπνησαν, συνειδητοποίησαν ότι έλειπε. Είχαν μετακομίσει πρόσφατα στην περιοχή και ο γιος τους δεν γνώριζε ακόμα κανέναν, ούτε καν καλά τη γειτονιά. Πού θα μπορούσε να είχε πάει? Μήπως τον είχε πάρει κάποιος? Η πόρτα όμως δεν είχε παραβιαστεί. Τα παράθυρα ήταν κλειστά. Μόνο το φως της κουζίνας ήταν αναμένο, παρόλο που του έσβηναν πάντα πριν κοιμηθούν. Περίεργο. Με τα αυτοκίνητά τους έψαξαν παντού, ακόμα και λίγο έξω από την πόλη. Τίποτα. Πού να ήξεραν ότι ο γιος τους ήταν εχμάλωτος, μόλις 700 μέτρα μακριά από το σπίτι τους. Ίσως αν είχαν ψάξει πόρτα-πόρτα στη γειτονιά, ίσως να τον είχαν βρει. Απελπισμένοι κατέφυγαν στο τμήμα και υπέβαλαν αναφορά εξαφάνισης. Η τοπική αστυνομία τους άκουσε με προσοχή, αλλά παρέμειναν ψύχρεμοι. «Θα τον ψάξουμε», τους είπαν, «αλλά είναι έφηβος, μόλις 13 ετών. Ίσως να βγει και με κάποια παρέα, να ξέχασε την ώρα. Σίγουρα κάποια στιγμή θα εμφανιστεί». Ο Θαντ όμως βρισκόταν στο σπίτι του Τζο, ξαπλωμένος σε ένα βρώμικο κρεβάτι. Η μυρί του ήταν πρισμένη, η αστραγαλή του σπασμένη, τα πόδια του μπλε, μαύρα, μελανιασμένα. Κοίταζε το ταβάνι και αναρωτιόταν, πότε θα τελειώσει όλο αυτό? Θα ζήσει ή μήπως θα πεθάνει? Ο πόνος ήταν τόσο έντονος που ο Θαντ μπορούσε να ακούσει το βουητό των σφιγμών του να αντυχεί στα αυτιά του, σαν ένας υπόκοφος ρυθμός που κάλυπτε τα πάντα. Ανάμεσα στο βουητό κατάφερε να διακρίνει την φωνή του Τζο να μιλάει σε κάποιον. Όμως κανείς δεν του απαντούσε. Ίσως υπήρχε κάποιο άλλο τηλέφωνο που λειτουργούσε. Έπρεπε να το βρει. Εκείνο το βράδυ ο Θαντ ήξερε πως αυτή ήταν η μοναδική του ευκαιρία. Ο Τζο είχε φύγει από το σπίτι και με το αυτοκίνητό του απομακρυνόταν. Η σιωπή που άφησε πίσω του ήταν σαν ήχος παρέστησης. Ήταν η ώρα να προσπαθήσει να φύγει. Ακόμα και αν τα πόδια του ήταν σπασμένα και κάθε κίνηση τον τρύπαγε σαν 10 μαχαίρια, ήξερε πως αν δεν το έκανε τώρα, δεν θα είχε άλλη ευκαιρία. Με τις δυνάμεις που του είχαν απομείνει, πήδηξε από το κρεβάτι του και κατάφερε να συρθεί προς τις σκάλες. Τα πόδια του ήταν απολύτως παραμορφωμένα από τα χτυπήματα, πρισμένα, γεμάτα μόλοπες, αλλά η ανάγκη να δραπετεύσει ήταν ισχυρότερη.
ήξερε πως δεν μπορούσε να κατέβει τις σκάλες όπως θα ήθελε. Οπότε έκανε αυτό που πάντα έκανε. Πήδηξε από τις σκάλες. Έριξε το σώμα του και το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που τον έκανε να χάσει τις αισθήσεις του. Η αδυναμία του και ο πόνος τον είχαν εξαντλήσει, αλλά δεν είχε χρόνο να σκεφτεί. Όταν συνήλθε, προσπάθησε να συρθεί προς την κουζίνα και όταν έφτασε, προτού προλάβει να κάνει οτιδήποτε, έχασε και πάλι τις αισθήσεις του. Ξαφνικά, άκουσε την εξώπορτα να ανοίγει. Ο Τζο μπήκε στο σπίτι, συνοδευόμενος από ένα κορίτσι. Γέλια και φωνές γέμιζαν τον χώρο. Αλλά ο Θαντ, ξαπλωμένος στο πάτωμα της κουζίνας, ένιωθε σαν να ήταν αόρατος. Οι φωνές τους έμοιαζαν να έρχονταν από μακριά, σαν να μην υπήρχε τίποτα γύρω του πέραν από την απόγνωση του ίδιου του σώματος. Όταν το κορίτσι έφυγε και η σιωπή ξαναγύρισε στο σπίτι, ο Τζο μπήκε στην κουζίνα και εκεί τον είδε στο πάτωμα. Η έκπληξή του ήταν εμφανής για μια στιγμή, προτού η οργή πάρει την θέση της. Χωρίς προειδοποίηση, τον άρπαξε. Έσυρε το σώμα του πάνω στις ξύλινες σκάλες, τις ίδιες σκάλες τις οποίες ο Θαντ πήδηξε για να δραπετεύσει. Ο Τζο, χωρίς να διστάσει, άρχισε να τον χτυπάει. Γροθιές και κλωτσιές έπεφταν ασταμάτητα. Κάθε κίνησή του έμοιαζε να φέρει τον Θαντ όλο ένα και πιο κοντά στο να χάσει τα πάντα. Αποφασισμένος να τον τιμωρήσει επειδή προσπάθησε να δραπετεύσει, αποπειράθηκε να τον πνίξει, κρατώντας το πρόσωπό του ένα μαξιλάρι. Τον γρονθοκόπησε, τον κλώτσισε, πήδηξε πάνω στο στήθος του με τα γόνατά του. Και για άλλη μία φορά έστριψε και τους δύο αστραγάλους του 180 μοίρες, επιδεινώνοντας έτσι τα παλαιότερα τραύματα του Θαντ. Ο πόνος είχε κατακλείσει την ύπαρξή του. Ο 13χρονος δεν είχε πια δυνάμεις να αντισταθεί. Η τελευταία αίσθηση που είχε ήταν ο ήχος όλων των οστών να σπάνε, σαν μια φρικιαστική μελωδία που του έσκιζε τα σωθικά, όσο ο Τζο χαμογελούσε, αδιάφορος για το θύμα του. Η φρίκη όμως δεν είχε τελειώσει. Όπως ήταν ξαπλωμένος ο νεαρός Θαντ, διαλυμένος, χωρίς καμία αίσθηση του σώματός του, ο Τζο έπαιρνε φόρα και πηδούσε με τα πόδια του πάνω στα ίδια σημεία που είχε προτού σπάσει. Ο νεαρός Θαντ πλέον δεν ήξερε εάν όλα αυτά που έβλεπε, που ζούσε, που ένιωθε, ήταν πραγματικότητα ή απλά ένα κακό όνειρο. Ίσως ήταν ακόμα στον καναπέ του σπιτιού του. Ίσως ο πατέρας του προσπαθούσε να τον ξυπνήσει. Ο Τζο συνέχισε. Άρπαξε πάλι τον Θαντ και τον κατέβασε από τις σκάλες. Τον μετέφερε στο σαλόνι. Σκοπός του, να δουν τηλεόραση μαζί. Γιατί για αυτόν, αυτό ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα που μπορούσε να κάνει κάποιος. Ο Θαντ, γεμάτος απορία και τρόμο, τον ρώτησε αν είχε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο σε άλλον άνθρωπο. Ο 17χρονος με μία απλοϊκή αδιαφορία αποκάλυψε ότι ναι, το είχε κάνει 2 φορές. Το όνομα ενός από τα θύματά του ήταν Chris Steiner. Ο Θαντ δεν ήξερε ποιος ήταν ο Chris,
αλλά μόλις έμαθε ότι όλα αυτά τα είχε ξανακάνει, σοκαρίστηκε. Τα δύο αγόρια αποκοιμήθηκαν στον καναπέ και όταν ξημέρωσε, ο Θάτ συνειδητοποίησε ότι είχαν περάσει σχεδόν 2 μέρες χωρίς να καταφέρει να ξεφύγει. Πόσο ακόμα άραγε θα διαρκούσε αυτό το μαρτύριο? Ο Τζο, αδιάφορος για τον πόνο του, τον σήκωσε και πάλι από τον καναπέ και τον μετέφερε στον πάνω όροφο. Είχε κανονίσει να πάει σε ένα πάρτι εκείνη την ημέρα και ο Θαντ, όσο και αν προσπαθούσε, δεν μπορούσε να αντισταθεί στη συνέχεια. Ο Τζο συνέχισε να κάνει αυτό που ήξερε πάρα πολύ καλά. Συνέχισε να στρίβει τα ήδη παραμορφωμένα και σπασμένα πόδια του Θαντ, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να δραπετεύσει αυτή τη φορά. Όταν τελείωσε, τον έβαλε σε μια ντουλάπα και κλείδωσε την πόρτα. Δεν ήθελε να του δώσει καμία ευκαιρία να ξεφύγει. Στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητό του και απομακρύνθηκε, αφήνοντας τον Θαντ κλειδωμένο να περιμένει το τέλος του. Ο Θαντ είχε ήδη προσπαθήσει 3 φορές να δραπετεύσει και τις 3 είχε αποτύχει. Το σώμα του τον είχε προδώσει. Είχε υπομείνει πάνω από 40 ώρες φρικτών βασανιστήριων. Τα πόδια του ήταν εντελώς θρηματισμένα, πρισμένα, μοβ, μπλε, και τα κόκαλά του δεν θύμιζαν πλέον ανθρώπινα οστά. Ένιωθε πως αυτή ήταν η τελευταία του ευκαιρία. Αν ήθελε να ξαναδεί την οικογένειά του, ήταν τώρα ή ποτέ. Γεμάτος πόνο και εξαντλημένος, άρχισε να ψάχνει την τουλάπα απεγνωσμένα για κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να σπάσει την πόρτα. Η σκοτεινή ντουλάπα ήταν γεμάτη μούχλα, βρωμιές, κάποια σκισμένα ρούχα, αλλά βρήκε μία παλιά ηλεκτρική κιθάρα. Την άρπαξε και με τις τελευταίες του δυνάμεις την έριξε πάνω στην πόρτα. 1, 2, την 3, με έναν τεράστιο κρότο, η πόρτα έσπασε. Ο Θαντ, μισοπεθαμένος από τον πόνο, σύρθηκε αργά έξω από την ντουλάπα και έξω από την κρεβατοκάμαρα. Και πάλι κατέβηκε τις σκάλες με τον μοναδικό τρόπο που μπορούσε. Έριξε τον εαυτό του πάνω από τα ξύλινα σκαλοπάτια. Έφτασε στο σαλόνι, σέρνοντας το σώμα του, και κατέληξε στην κουζίνα, όπου τα μάτια του είδαν ένα τηλέφωνο στον τοίχο. Προσπάθησε, σήκωσε τα χέρια του, προσπάθησε να σηκώσει το σώμα του. Έπιασε το καλώδιο και το τράβηξε προς τα κάτω. Ευτυχώς, το τηλέφωνο είχε πλήκτρα στο ακουστικό. Όταν κάλεσε το 100, ο αξιωματικός υπηρεσίας αρχικά πίστεψε πως ήταν μια πλάκα, ένα αστείο, εξαιτίας της ήρεμης φωνής που είχε ο Θαντ. Ο νεαρός είπε το όνομά του, αποκάλυψε ότι κρατούνταν στο σπίτι του Τζο Κλάρκ. Η τοπική αστυνομία γνώριζε τον Τζο από παλιότερα επεισόδια, οπότε ήξεραν ακριβώς πού να πάνε. Η αστυνομία έφτασε γρήγορα και όταν οι αστυνομικοί είδαν την κατάσταση του σώματος του Θαντ, σοκαρίστηκαν. Τα πόδια του ήταν γυρισμένα σε αφύσικες γωνίες, σχεδόν εντελώς παραμορφωμένα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και οι γιατροί του είπαν ότι ήταν τυχερός που ζούσε. Ήταν μόλις 1 ώρα μακριά από τον θάνατο.
είχε υποστεί τρομακτικά κατάγματα και στα δύο του τα πόδια και χρειάστηκε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις για να καταφέρει να αναρρώσει. Ήταν θαύμα που δεν υπήρξε περαιτέρω μόνιμη βλάβη, αν και για το υπόλοιπο της ζωής του ο Θαντ θα κουτσένει. Μετά την ανάρρωσή του από τις πολλές επεμβάσεις, ο Θαντ είπε στην αστυνομία για τα άλλα δύο παιδιά που ο Τζο είχε παραδεχτεί ότι είχε βλάψει. Δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομα του πρώτου παιδιού, αλλά το δεύτερο το θυμόταν. Ήταν ο 14χρονος Chris Steiner. Η αστυνομία συνέλαβε τον Τζο Κλάρκ όσο βρισκόταν ακόμα στο πάρτι. Έδειξε μία απίστευτη αδιαφορία για όλα όσα είχαν συμβεί. Όταν τον ενημέρωσαν ότι θα τον συλλάβουν, οι πρώτες του λέξεις ήταν «Μπα, είναι ακόμα ζωντανός». Τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα, όσο οι αρχές ερευνούσαν το σπίτι του. Εκεί βρέθηκε μία λίστα με 29 ονόματα σε 3 φύλλα χαρτιού. Η λίστα ήταν χωρισμένη σε 3 στήλες. «Να γνωρίσω», «Μπορεί να περιμένει» και «Αυτό με τα πόδια». Ο Τζο αρνήθηκε ότι είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον Θαντ Φίλιπς, ισχυριζόμενος ότι απλώς ήθελε να κάνει παρέα μαζί του. Όταν ρωτήθηκε για τα τραύματα του Θαντ, ισχυρίστηκε πως δεν ήξερε και πολλά, καθώς είχε πάθει blackout. Η αστυνομία όμως ήθελε να διερευνήσει και την σύνδεση του Τζο με τον Chris Steiner, έναν 14χρονο έφηβο της περιοχής που είχε βρεθεί πνιγμένο στο ποτάμι. Ένα χρόνο πριν, 14 Ιουλίου του 1994, ο Chris Steiner είχε αποφασίσει να κοιμηθεί νωρίς εκείνο το βράδυ, καθώς την επόμενη ημέρα ξεκινούσε μία νέα part-time δουλειά. Οι γονείς του τον τσέκαραν κατά τις 10 το βράδυ και τον είδαν να κοιμάται στο κρεβάτι του βαθιά. Όταν όμως πήγαν να το ξυπνήσουν το επόμενο πρωί στις 6:15, ο Chris δεν ήταν εκεί. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Θαντ, υπήρχαν ενδείξεις ότι κάποιος είχε μπει στο σπίτι και άρπαξε τον Chris. Η σίτα στο παράθυρο του ισογείου ήταν κομμένη. Φαινόταν σαν κάποιος να είχε κόψει την σίτα και να είχε μπει μέσα. Εντοπίστηκαν λασπωμένα ίχνη έξω από το παράθυρο και μέσα στο σπίτι. Οι μπαλκονόπορτες στο ισόγειο βρέθηκαν ξεκλείδωτες, αν και οι γονείς του Chris ήταν σίγουροι πως τις είχαν κλειδώσει προτού κοιμηθούν. Αρχικά η αστυνομία υπέθεσε ότι ο Chris είχε βγει κρυφά για να πάει σε κάποιο πάρτι ή να βγει με τους φίλους του, καθώς ήταν Σάββατο 4 Ιουλίου και υπήρχαν πάρα πολλά πάρτι στην περιοχή. Πίστευαν πως θα μπορούσε να ήταν ένας ακόμα κλασικός έφηβος που είχε αποφασίσει να βγει κρυφά και να πάει με τους φίλους του. Ωστόσο οι γονείς του Chris ήξεραν ότι αυτό δεν ίσχυε. Ο νεαρός είχε μόλις βρει μια νέα δουλειά και ήταν ενθουσιασμένος να ξεκινήσει. 6 μέρες μετά την εξαφάνισή του βρέθηκε ένα πτώμα στον ποταμό Wisconsin κρεμασμένο πάνω σε ένα δέντρο. Το σώμα είχε φουσκώσει και βρισκόταν σε αποσύνθεση λόγω της παραμονής του στο νερό για τόσο καιρό. Ωστόσο, τα οδειοντετρικά αρχεία επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του. Το περίεργο όμως είναι ότι κατά την αυτοψία δεν βρέθηκαν τραύματα στο σώμα του. Η αιτία θανάτου δηλώθηκε απλά ως πνιγμός. Η αιτία θανάτου του Chris χαρακτηρίστηκε αρχικά απροσδιόριστη. Δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να ενισχυθεί η υπόθεση μιας δολοφονίας και έτσι η αστυνομία δεν προχώρησε σε περιττέρω έρευνα τον δράστη. Οι γονείς του όμως
ήξεραν ότι κάποιος σκότωσε τον γιο τους. Δεν υπήρχε καμία άλλη εξήγηση για το ότι βρέθηκε πνιγμένο στο ποτάμι. Όταν ρώτησαν τριγύρω στην πόλη για οποιαδήποτε πληροφορία, ένα όνομα εμφανιζόταν συνέχεια. Τζο Κλάρκ. Η μητέρα του Τζο όμως ήταν απόλυτη, ισχυριζόμενη ότι ο γιος της ήταν μαζί της εκείνη την ημέρα. Η αστυνομία, χωρίς να έχει ισχυρά στοιχεία που να τον συνέδεαν με τον θάνατο του Κρις, άφησαν τον Τζο Κλάρκ ήσυχο. Μετά όμως τις αποκαλύψεις του Θαντ Φίλιπς, η αστυνομία ζήτησε άδεια από τους γονείς του Κρις ώστε να εκταφεί το σώμα του και αυτοί συμφώνησαν. Τα αποτελέσματα της δεύτερης αυτοψίας σόκαραν τους πάντες. Τα πόδια και οι αστράγαλοι του Κρις είχαν σπάσει, είχαν θρηματιστεί, είχαν διαλυθεί εντελώς, ακριβώς όπως και τα τραύματα που υπέστη ο Θαντ. Πώς είναι δυνατόν να μην εντόπισαν όλα αυτά τα τραύματα στην πρώτη αυτοψία? Αν είχαν εξετάσει προσεκτικά το σώμα και είχαν εντοπίσει τα τραύματα στα πόδια του, ίσως θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει τα βασανιστήρια που υπέστη ο Θαντ. Ο Τζο Κλάρκ κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο, πρόκληση σοβαρών τραυμάτων με πρόθεση να προκαλέσει αναπηρία ή παραμόρφωση και πρόκληση ψυχικής βλάβης σε ανήλικο παιδί. Ο Τζο δήλωσε αθώος λόγω ψυχικής ασθένειας. Στο δικαστήριο η υπεράσπισή του υποστήριξε πως ήταν ο ίδιος ένα θύμα. Είχε υιοθετηθεί και η βιολογική του μητέρα είχε κάνει κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Υποστήριξαν επίσης ότι είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από ατύχημα με ποδήλατο τον προηγούμενο χρόνο. Αν και μελέτες δείχνουν ότι τέτοιοι τραυματισμοί στο κεφάλι είναι συχνότεροι σε κατασυρωοί δολοφόνους, αυτό δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Η θετή μητέρα του Τζο Κλάρκ του παρήχε ένα ακόμα ψεύτικο άλοθη, ισχυριζόμενη πως ήταν σπίτι εκείνη τη νύχτα και πως αν έβγαινε κρυφά όντως θα τον είχε ακούσει. Ο Τζο Κλάρκ τελικά κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 100 χρόνια φυλάκιση. Μια καταδίκη που θα τον κάνει να πεθάνει πίσω από τα κάγκελα. Όσον αφορά τον Κρις Στάινερ, η εισαγγελία αποφάσισε να συνεχίσει την δίωξη του Τζο και την δολοφονία του νεαρού. Οι γονείς του Κρις άξιζαν δικαιοσύνη. Ο Θαντ Φίλιπς επρόκειτο να καταθέσει στην δίκη αυτή όταν η μοίρα ξαναχτύπησε. Λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, ο 15χρονος Μάικλ Χούπς, φίλος του Τζο Κλάρκ και γειτονάς του, πυροβόλησε τον Θαντ με κυνηγητικό όπλο. Η σφαίρα μπήκε από τον πίσω αριστερό ώμο, πέρασε στον λαιμό του και βγήκε κοντά από το αυτί του. Νοσηλεύτηκε για μέρες, αλλά είχε την τύχη να επιζήσει από άλλη μία απόπειρα δολοφονίας. Ο Θαντ ανάρρωσε και τελικά κατέθεσε στην δίκη εναντίον του Τζο Κλάρκ, ο οποίος για την δολοφονία του Κρις Στάινερ κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Ο Τζο, όπως και πριν, δήλωσε αθώος, αλλά καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης για 60 χρόνια. Παρά την καταδίκη, διατήρησε την αθωότητά του και προσπάθησε να ασκήσει έφεση, η οποία απορρίφθηκε κάθε φορά. Για όσα υπέστη, ο Θαντ Φίλιπς επιβραβεύτηκε με 21 εκατομμύρια δολάρια
σε πολιτική αγωγή. Αλλά δυστυχώς δεν έχει λάβει ούτε ένα σεντ μέχρι τώρα. Σήμερα ζει με την οικογένειά του, αλλά με μόνιμους πόνους και περπατάει κουτσένοντας. Ο Τζο Κλάρκ ισχυρίστηκε ότι είχε άλλα δύο θύματα πριν την απαγωγή του Thad Phillips. Το ένα ήταν ο Chris Steiner. Μέχρι σήμερα το άλλο θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Είναι ωστόσο σαφές ότι αν ο Thad Phillips δεν είχε βρει την δύναμη να δραπετεύσει, ίσως υπήρχαν και άλλα θύματα. Η τραγική ιστορία του Thad Phillips παραμένει μία από τις πιο τρομακτικές και συγκλονιστικές. Ο Τζο Κλάρκ, The Bone Breaker Killer, όπως τον έχουν βαφτίσει. Το τέρας που κατάφερε να διαλύσει την ζωή του με φρικτό τρόπο, πλήρωσε τελικά για τα εγκλήματά του. Αλλά οι πληγές που άφησε στον Thad δεν θα επωλωθούν ποτέ. Ο νεαρός άντρας έδειξε ανεπανάληπτη γενναιότητα, καταφέρνοντας να ξεφύγει και να κερδίσει δικαιοσύνη. Αλλά πίσω από το όνομα του Thad και του Chris κρύβεται άλλο ένα όνομα, άγνωστο, και η δικαιοσύνη για αυτό είναι ένα ανεξόφλητο χρέος που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube με το ίδιο όνομα, True Crime αλλά ελληνικά. Μπορείτε να γίνετε μέλη στο Discord server μας στέλνοντάς μου ένα DM στο Instagram. Εάν θέλετε να στηρίξετε το ανεξάρτητο αυτό podcast, μπορείτε να το κάνετε μέσα από την εφαρμογή Buy Me A Coffee ή μπορείτε να αγοράσετε κάποιο από τα merch μας, κούπες, αυτοκόλλητα, μπρελόκ. Και τώρα είναι διαθέσιμο και το νέο ημερολόγιο γραφείου για το 2025. Για πληροφορίες και παραγγελίες μπορείτε να διαβάσετε τα καρφιτσωμένα post που θα βρείτε στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε email στο truecrime@gmail.com. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.